Η έμφυλη βία και ειδικά κατά των γυναικών έχει γίνει ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο δυστυχώς έχει πάρει επιδημικές καταστάσεις. Θεωρώ ότι στο φαινόμενο αυτό συντέλεσε και συντελεί και ως μέχρι σήμερα διαμορφώνεται καταστάσεις όπως επί παραδείγματος χάρη η αποκοινωνικοποίηση, η οικονομική κρίση την οποία διήλθαμε, η φοβία αποκάλυψης των συμβάντων από μέρους αυτών των γυναικών που κακοποιούνται και ειδικότερα και πλέον ειδικότερα θεωρώ ότι κρίσιμος παράγοντας για την αποτροπή τέτοιων φαινομένων είναι και εντός εισαγωγικών η ατιμωρησία. Εν όψη ανεξαρτήτως του χθεσινού περιστατικού που δικάστηκε στο Τριμελές Ποιμηλιο Δικείο Λαμίας, το περιστατικό αυτό προστίθεται στα δεκάδες περιστατικά τα οποία λαβαίνουν χώρα σχεδόν επί μονίμου και καθημερινής βάσεως και που καλούμεθα ως μάρτυρες αυτών των συμβάντων μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο το οποίο, αν θέλετε, και θεσμικά σήμερα έχει αποδυναμωθεί. Εκείνο βέβαια το οποίο έχει πρώτη στη σημασία είναι ότι θα πρέπει να εγγύψουμε σοβαρά σε αυτό το πρόβλημα, να ενδυναμωθούν οι υπάρχοντες κοινωνικοί θεσμοί, να δημιουργηθούν κέντρα υποστήριξης των κακοποιημένων γυναικών και πάνω απ' όλα θεωρώ επάναγκες να δημιουργηθεί το νομικό πλαίσιο ώστε γυναίκες οι οποίες δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά για να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, να τυχαίνουν της αμέριστης συμπαράστασης και κρατικής αγωγής, κάπως όπως γίνεται και με τα αυτεπάγγελτα, τα οποία διορίζονται δικηγόροι σε περίπτωση αδυναμίας οικονομικής των θυμάτων, ώστε να την χάνουν της δέωσας νομικής υποστήριξης. Όλα αυτά λοιπόν, σε όλα αυτά θα πρέπει να μην διαλάθηκε το εξής, ότι μεγάλο μερίδιο ευθύνης φέρουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και το λέγω με τα λόγω γνώσεως, διότι διαρκώς καθιστάμεθα μάρτυρες μια συμπορευματοποίηση, δεινή συμπορευματοποίηση της βίας και του αίματος. Όλα αυτά τα περιστατικά απευθύνονται σε ένα κοινωνικό σύνολο το οποίο δυστυχώς δεν έχουν την ικανότητα να το απορροφήσουν όπως θα πρέπει να το απορροφήσουν και να το κρίνουν και πολλές φορές αποτελούν οι σκηνές της βίας παραδείγματα προς μίμηση αντί προς αποφυγή. Κάνω μία έκκληση πάνω σε αυτό το θέμα. Επιτέλους πρέπει να ενεργοποιηθεί και ο θεσμός των ραδιοτηλεοπτικών συμβουλίων ώστε να γίνεται ο προσήκον έλεγχος και να τηθούν ορισμένα όρια πριν είναι αργά και θρηνήσουμε διαρκώς θύματα. Καταρχήν ήταν μια υπόθεση σοβαρή όσον αφορά για την οικογενειακή βία. Είναι λυπηρό που αυτά τα αδικήματα σήμερα είναι σε εξάπλωση. Είναι αδικήματα τα οποία τα βλέπουμε στην καθημερινή μας ζωή. Πλην όμως εμείς σαν δικηγόροι οφείλουμε έτσι να κατανεβνάζουμε τα πνεύματα και να μπορούμε να υπάρχει μια ηρεμία. Πολύ περισσότερο βέβαια όταν πρόκειται για νέους ανθρώπους. Όσον αφορά για την υπόθεση που ήμουν υπεράσπιση, έχω να πω τα εξής, ότι προσπαθήσαμε να αποδείξουμε στο δικαστήριο ότι πράγματι για να υπάρξει ενδοοικογενειακή βία θα έπρεπε οι άνθρωποι αυτοί, το ζευγάρι, να είναι μόνιμοι σύντροφοι. Εμείς θεωρούμε ότι δεν ήταν μόνιμοι σύντροφοι, να φανταστείτε μόνο ένα, ότι είχαν άλλη κατοικία ο ένας, άλλη ο άλλος. Πέρα από αυτό όμως,
Θεωρώ ότι το δικαστήριο έκρινε κάπως, έδωσε μια υπερβολή και στην ποινή. Ένα πράγμα να φανταστείτε ότι για την ενδοικογενειακή βία και σωματική βλάβη που κατηγορούμασταν εμείς, σημαντικό είναι η ιατροδικαστική εξέταση που έγινε στο νοσοκομείο. Ο ιατροδικαστής λοιπόν, αφού εξέτασε το άτομο, είδε τα πάντα, στο συμπέρασμά του ανέφερε ότι πρόκειται για ελαφρύ σωματική βλάβη. Αυτό, κατ' εμένα σαν υπεράσπιση, είναι πολύ σημαντικό. Ασκήσαμε έφεση στον πελάτη μας, δόθηκε αναστολή και από εκεί και πέρα ελπίζω στο εφετείο να έχουμε μία απόφαση καλύτερη.